του Δημήτρη Αλεξάνδρου με την εκπομπή. Δηλαδή ότι δεν είναι ευθύνη της ΣΥΣΙΣ. Σαφώς δεν είναι ευθύνη της ΣΥΣΙΣ, διότι και οι δύο, και η εκπομπή της ΣΥΣΙΣ και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανήκουν στην Barkingwell. Στην ίδια εταιρεία παραγωγής. Ναι, βέβαια η κεφαλή της εκπομπής είναι η ΣΥΣΙ. Ενώ δεν μπορεί μια παρουσιάστρια να μην ξέρει, ειδικά τέτοιου βεληνικούς, να μην ξέρει ποιος θα είναι του χρόνου στην εκπομπή. Απ' την άλλη, δεν είναι και θέση της παρουσιάστριας να ενημερώσει τον κάθε άνθρωπο αν συνεχίζει ή αν σταματάει. Οπότε ξέρετε, αυτό λέω, επειδή συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η Δανάη, εγώ δεν κατάλαβα πού είναι η ένσταση του Δημήτρη. Δηλαδή, θα τα καταλάβαινα πολύ περισσότερο αν έλεγε ότι εμείς είχαμε, εγώ ας πούμε με τη Δανάη τώρα, έχουμε σχέσεις, έχουμε βγει έξω 2 φορές. Mm-hmm. Ωραία. Δεν συζητήσαμε καθόλου το αν εγώ δεν θα είμαι στην εκπομπή του χρόνου. Γιατί δεν το συζητήσαμε? Θα ήθελα να το συζητήσουμε. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει που δεν θα είμαι, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε. Είναι διαφορετικό αυτό από το δεν με ενημέρωσε, γιατί όπως πολύ σωστά είπε η Δανάη, δεν είναι παιδιά στα καθήκοντα μιας παρουσιάστρας να ενημερώσει τους ανθρώπους. Άσχετα αν θέλει εκπομπή να αποχαιρετήσει κάποιον. Ναι, δηλαδή, αν εδώ. Και άσχετα και αν έχει εκπομπή, λόγο, που πάντα έχει λόγο. Αυτό, αποφασιστεί ότι του χρόνου ο Γιώργος δεν είναι στην εκπομπή. Είναι άλλο θέμα αν εγώ θέλω να τον αποχαιρετήσω, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, και να τον ευχαριστήσω είτε οτιδήποτε. Αλλά να του το ανακοινώσω εγώ. Ναι. Δεν έχω καμία δουλειά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι αρμόδιοι που κάνουν αυτή την ανακοίνωση και γίνεται αυτή η συζήτηση και το αν θα τα βρούμε ή όχι για τη νέα σεζόν. Σωστά. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι η ΣΥΣΥ προφανώς είχε κάποια ενημέρωση από την εταιρεία παραγωγής από τη στιγμή που τέθηκε θέμα budget. Μπράβο, αυτό ότι δεν μειώνεται είπε μία θέση, γιατί η θέση του Δημήτρη δεν αντικαταστάθηκε. Σωστό. Από κάποιον. Έφυγε η Ελένη Βουλγαράκη και μπήκε η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Έφυγε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και δεν μπήκε κανείς. Άρα είναι μείον ένας από την άλλη όμως. Αλλά δεν ενημερώθηκε. Αν δεν ενημερώθηκε όντως ο Δημήτρης, όπως το λέει. Από την εταιρεία παραγωγής δεν ενημερώθηκε, όχι από τη ΣΥΣΥ. Έχει δίκιο. Η ΣΥΣΥ ήταν ενήμερη. Ναι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι ήταν ενήμερη. Αφού είπε ότι υπήρξε μια περικοπή στο μπάτζετ και δεν αναπληρώθηκε η θέση του Δημήτρη. Ναι. Αυτό είπε. Για να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι μην βγει, ας πούμε, ο Δημήτρης ότι έχει ένα παράπονο τελείως άσχετο. Εγώ δεν θεωρώ το παράπονο ότι θα έπρεπε να είναι προς τη ΣΥΣΥ Χριστίδου. Αλλά αν δεν ενημερώθηκε και έφτασε Σεπτέμβριο να μην ξέρει τι θα κάνει, τότε φταίει, παιδιά, η εταιρεία παραγωγής που δεν τον ενημέρωσε. Αλλά όχι η ΣΥΣΥ. Μα βρήκα στην ίδια εταιρεία παραγωγής δεν είναι ο άνθρωπος. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Ενώ υπάρχει περίπτωση να. Νόμιζα ότι είναι, κατάλαβες, το καρουζέλ. γι' αυτό κοίταξα. Υπάρχει περίπτωση να έχει παράπονο από μια εταιρεία και να παραμένει εκεί? Όχι, άρα μήπως ο ένας είχε την ανάγκη, ο Δημήτρης, που είναι ένα παιδί, όσο τον έχω συναναστραφεί, είναι ένα παιδί, καλό παιδί που λέμε. Δηλαδή είναι ένα ευαίσθητο παιδί, είναι καλό παιδί. Πολύ. Αυτό μου έχει δείξει εμένα. Και οπότε, πολύ εσωστρεφής. Και μου έκανε εντύπωση. Μήπως ο ίδιος είχε την ανάγκη να αποχαιρετιστεί με τη ΣΥΣΥ, πιο ιδιωτικά, και επειδή δεν έγινε, να πικράθηκε. Δεν ξέρω να το πάω πολύ ρομαντικά. Θέλω να προσθέσω κάτι, ότι η ΣΥΣΥ Χριστίδου.